Love me. Η Πολυξένη της Δόρας Μασκλαβάνου είναι η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για τα βραβεία Όσκαρ. Η ταινία αφηγείται μια αληθινή ιστορία. Την ιστορία ενός ορφανού κοριτσιού από την Καβάλα που την υιοθετεί ένα ευκατάστατο ζευγάρι από την πόλη, χωρίζοντάς την από τον αδελφό της. Μεγαλώνοντας η Πολυξένη θα αντιμετωπίσει όλη την υποκρισία της ανώτερης αστικής τάξης της πόλης, καθώς θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας διαμάχης, γιατί άλλο, για κληρονομικά ζητήματα. Je vous promets, mademoiselle, de me consacrer à votre bonheur. Lève-toi, chérie. Συνέχισε την τακτική του πατέρα σου. Να σας παραδώσω την περιουσία του πατέρα. Ο γιατρός Μαλάνος. Και να σας αδειάσω τη γωνιά. Ανησυχίασε. Αυτό θέλετε. Ραχάντου. Λέγεσαι Σεριάδη πια. Παραλάρ κούρτα, λακ. Έταλδερ συνέτ. Αλ. Sizi ait olan eşyalar. Sadece üstünüzdekiler ve elinizde tutuklarınızdır. Αυτή είναι η θάλασσα που ξέρει. Τα καλοκαίρια τα περνάμε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε μία να εξελίσσετε στην Κωνσταντινούπολη του 70, όμως δεν πρόκειται για μία ακόμη νοσταλγική ταινία για τον ελληνισμό της πόλης. Πρόκειται για ένα δυνατό δράμα γυναικείας χειραφέτησης. Όπως φανερώνει το λογοπαίγνιο του τίτλου, η ηρωίδα είναι πολύ ξένη στην πόλη και στην κοινωνία όπου ζει. Είναι μια γυναίκα που αναζητά την ταυτότητά της σε πείσμα των αυστηρών ηρωισμών. Η Πολυξένη τα βάζει με την πατριαρχία. Και από αυτή την άποψη είναι μια ταινία που αποκτά μεγαλύτερη αξία αν τη δει κανείς υπό το πρίσμα του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος. Δώρα Μασκλαβάνου. Ηθοποιός, τραγουδίστρια, σκηνοθέτης, η Δώρα Μασκλαβάνου είναι μια σταθερή διακριτική παρουσία στα ελληνικά καλλιτεχνικά πράγματα εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια. Από τότε που οι θεατές την ερωτεύτηκαν όταν την είδαν στη γλυκιά συμμορία του Νίκου Νικολαίδη. Είναι ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα αυτής της σχολής του ελληνικού σινεμά και η πρόσφατη στροφή της στην σκηνοθεσία την έχει δικαιώσει απόλυτα. Κάτια Γκουλιώνη, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηθοποιούς που έχουν κάνει την εμφάνισή τους την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, η Κάτια Γκουλιώνη κερδίζει θεατές και κριτικούς με κάθε της εμφάνιση στο θέατρο ή το σινεμά. Για την ερμηνεία της στην Πολυξένη κέρδισε το βραβείο της Ακαδημίας Ελληνικού Κινηματογράφου και έχει ενδιαφέρον το ότι όταν συναντήθηκε με την Μασκλαβάνου για να διεκδικήσει το ρόλο, είχε ετοιμάσει, είχε κάνει εργασία μόνη της, είχε παρουσίασε φωτογραφικό υλικό από την Κωνσταντινούπολη της εποχής και διάφορα άλλα ντοκουμέντα, ώστε να πείσει την σκηνοθέτητα ότι έχει μπει μέσα στην ιστορία. Και επίσης έχει πει ότι για την ερμηνεία της Πολυξένη είχε εμπνευστεί και από την ιστορία του Ιαν Κέρτις, του καταραμένου τραγουδιστή των Joy Division. Νίκος Κυπουργός, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας, έχει γράψει μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο, για παιδικό τραγούδι. Βραβεύτηκε και αυτός για τη δουλειά του στην Πολυξένη με αυτή τη μουσική που θα μείνει στο μυαλό του θεατή πολύ μετά το τέλος του θεατή.